Καλησπέρα κόσμο του YouTube, σήμερα είναι Παρασκευή. Ρε παιδιά, πώς κάνετε εσείς χαμάκι σε μια γκόμενα? Δηλαδή βλέπετε μια ωραία κοπέλα στον δρόμο και θες να της μιλήσεις. Τι θα της πεις, ε? Δηλαδή εγώ ξέρω τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι να είσαι ειλικρινής. Αλλά αυτό δεν πιάνει και πάντα, ξέρω εγώ. Δηλαδή ποτέ. Γεια σου, εγώ είμαι Αλεξάκος, εσύ? Είμαι σε σχέση. Ο δεύτερος τρόπος είναι να είσαι σίγουρος ότι είναι αυτός σου και να πας έτσι υπολογισμένος. Κοπέλια, φέρε μου δύο μπύρες εδώ στο τραπέζι, εντάξει, εδώ. Τι νομίζεις ότι είμαι? Κοίτα, το ξέρω ότι δεν είσαι σε βέβαια τώρα, αλλά προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο για να σε βγάλω και μέσα να μιλήσουμε λίγο. Και ο τρίτος τρόπος είναι να πας έτσι με λίγη μαγιά και να την κοροϊδέψεις, επειδή είσαι σίγουρος ότι θα φας πόρτα άμα της μιλήσεις σοβαρά. Κοίτα, ξέρεις, τι έχει 150 δόντια και κρατάει το King Kong? Τι? Το φερμουάρ μου, το πιασές. Κοίτα, ξέρεις πως έχει λάει μια πολιτική αρκούδα? Όχι. Ακριβώς όσα χρειάζεται για να σπάσουν το πάγο μεταξύ μας. Να σου πω, ξέρεις, λένε οι άνθρωποι γυρίσουν από πίσω σου. Τι? Ότι έχεις ωραίο κόλλο. Να σου πω, χορεύεις? Ναι. Μπορώ να πάρω δευτική καρέκλα? Ευχαριστώ. Εσείς πώς χτυπάτε την πόρτα? Δηλαδή είναι κάποιοι τύποι που χτυπάνε τόσο σιγά όσο κάνετε τους ακούς και χτυπάνε εκεί μισή ώρα. Είναι όμως άλλοι που χτυπάνε και σου πάνε την πόρτα λες και είναι αστυνομία. Όμως είναι και άλλοι που χτυπάνε κανονικά όπως όλοι οι άνθρωποι. Αλλά στη Ρωσία αλλιώς χτυπάνε τις πόρτες. Готово! Ω, κάνε πίσω! Ρε φίλε, πως το κόλλησε έτσι την πόρτα, λες και ήταν ένα σκατό! Στη Ρωσία, η πόρτα χτυπάει εσένα. Εδώ έχουμε την αυλάκα που προσπαθεί να ανεβεί σε ένα παιχνίδι της πισίνας. Δεύτερη προσπάθεια. Τρίτη προσπάθεια. Τέταρτη προσπάθεια. Πέμπτη προσπάθεια. Έκτη προσπάθεια. Έβδομη προσπάθεια. Ακόμα ρε φίλε. Τέλος πάντων, όγδοη προσπάθεια. Ένατη προσπάθεια. Δέκατη προσπάθεια. Έχει να κοιμηθεί πάρα πέντε, δεν είναι πάρα καλή να καταλαβαίνει. Άντε, τελευταία, 11η προσπάθεια. Κάντε με,
Και τώρα κοιτάξτε πως βάζουμε έναν άνθρωπο σε σκι για να στεγνώσει. Εύκολο πράγμα. Yo, you're right. Και το μαγελό πράγμα της εβδομάδας είναι μια κάτα που κάνει βουτιά με το κεφάλι. Αυτό ήταν και το επεισόδιο της εβδομάδας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe και να το μοιράσετε με άλλους. Απαντήστε και στην ερώτηση από εκεί, ναι, τη βλέπετε. Εσείς πώς κάνετε καμάκι, απαντήστε από κάτω με comment στο Facebook, στο Twitter ή στην σελίδα μας χαμογελαμετρέα.com. Εγώ είμαι ο Λεξάκος και χαιρετώ. Γεια! Σήμερα και σήμερα ζήσε με τρέλα. Βούτα στη θάλασσα, κάνε τα όνειρα προπέλα. Χαμογέλα, κι όταν όλα δεν πάνε καλά, κάνε την πίκρα σου στο στόμα καραμέλα. Χαμογέλα, σήμερα και σήμερα ζήσε με τρέλα. Βούτα στη θάλασσα, κάνε τα όνειρα προπέλα. Χαμογέλα, φόρτωσε την μπαγκασιέρα χαρά. Ανέβα πάνω και πάτα τη μανιβέλα.